Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι η πρώτη αίσθηση του Θεού. Αυτός ο φόβος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τις λεγόμενες φοβίες, αυτές που υποτίθεται ότι θεραπεύουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Καμία σχέση. Το ένα είναι υγιές, το άλλο είναι νοσηρών. Έτσι λοιπόν, τι είναι ο φόβος του Θεού? Η πρώτη αίσθηση του Θεού. Όταν αρχίζω να αποκτώ αυτή τη γνώση, όχι γνώση, αίσθηση. Όπως ακριβώς εκεί που κάθομαι αντιλαμβάνομαι ότι ανέβηκε η θερμοκρασία ή κατέβηκε η θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι διανοητικό πράγμα, είναι μία αίσθηση. Έτσι λοιπόν αρχίζω να έχω αυτή την αίσθηση του Θεού. Η ψυχή όταν αρχίσει να έχει την αίσθηση του φόβου του Θεού, τότε έχει αρχή της αισθήσεως του Θεού. Έτσι ο φόβος του Θεού γίνεται το θεμέλιο της ευσεβίας. Λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, «Εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος». Από την πίστη γεννιέται ο φόβος. Ό,τι ακριβώς συνέβη εις τον ληστήν του Σταυρού. Ο ένας Ευαγγελιστής μας λέγει ότι και οι δύο ευλασφήμουν τον Κύριον. Κάποια στιγμή όμως έγινε μία ανατροπή, ώστε ο Λουκάς να σημειώνει ότι ο ένας απέκτησε αυτήν την αίσθηση του Θεού, αίσθηση της θεότητος του Χριστού, και τότε στρέφεται προς τον άλλον, ο οποίος συνέχιζε να βλασφημά, εάν λέει είσαι ο Μεσσίας, εάν κατέβα από το Σταυρό, να κατεβάσει και εμάς από το Σταυρό και να πιστέψουμε, και άλλα πολλά πράγματα τα οποία ήδη έλεγαν οι περιφερόμενοι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γύρω από το Σταυρό. Έλεγε ότι είναι ο Μεσσίας, να τώρα, εάν τον θέλει ο Θεός, ας τον κατεβάσει από το Σταυρό. Και άλλες βλασφημίες. Κάποια στιγμή λέγει εις τον άλλον ληστή, ο ένας ουδέ φοβήσει τον Θεό, δεν φοβάσαι τον Θεό, περί του οποίου και ο λόγος, ο φόβος του Θεού. Στην ίδια καταγήκη είμαστε. Εμείς δικαίως πάσχομαι. Είμαστε εγκληματίοι. Είμαστε κακοποιοί. Αυτός δεν τι έκανε. Και κατόπιν είπε εκείνη την κουβέντα που το ύψος αυτού του λόγου δεν φτάνει καμία νομολογία ούτε αυτού ακόμη του Αποστόλου Πέτρου. Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Πω. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Άνθρωπε, πεθαίνεις επί του σταυρού σου. Πεθαίνει και εκείνος τον οποίον επικαλείσαι. Τι του λες λοιπόν να σε θυμηθεί στην βασιλεία του? Πίστης η οποία μεγαλύτερη δεν μπόρεσε να εκφραστεί ποτέ, ούτε θα εκφραστεί ποτέ. Διότι είναι σε δυσμενή κατάσταση ο ληστής, αλλά σε δυσμενή κατάσταση είναι και ο Κύριος. Έτσι λοιπόν πράγματι εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος, που μίλησε έτσι στον άλλον τον ληστή. Ο φόβος του Θεού αγαπητοί είναι χάρισμα, ναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας, και σχολιάζουν μάλιστα οι πατέρες εμπροκειμένου, και να πάψετε επ' αυτόν 7 πνεύματα. Δηλαδή στον πιστόν άνθρωπο θα αναπαυθούν 7 πνεύματα. Τώρα, πνεύμα σοφίας. Θα το έγραφα με π κεφαλαίο. Το προηγούμενο με π μικρό. Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα γνώσεως. Πνεύμα επιστήμης. Πνεύμα βουλής. Πνεύμα ισχύως. Πνεύμα φόβου Θεού, λέει στο 11ο κεφαλαίο του ο προφήτης. Δηλαδή, το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο δίδει τη σοφία, τη σύνεση, τη γνώση, την επιστήμη. Επιστήμη, ένα κομματάκι έχει αυτή η επιστήμη που σπουδάζουμε, αλλά ένα κομματάκι μόνο. Τη βουλή, την ισχύ και το φόβο του Θεού. Είναι συνεπώς βλέπουμε ο φόβος του Θεού δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Πνεύμα το Άγιον που μας χαρίζει αυτό. Αλλά τι είναι αυτό το πνεύμα του φόβου? Να μην χάσουμε, αυτό θα θυμόσαστε,
και θα μπορείτε να ερμηνεύσετε ορθά. Να μην χάσουμε όσα κεκτημένα έχουμε. Και δεν είναι ο φόβος της κρίσεως και της οργής. Της κρίσεως και της οργής δεν είναι αυτός ο φόβος. Που λέμε πολλές, φοβούμεθα τον κριτήν Χριστόν. Όχι. Είναι ο φόβος του να μην χάσουμε εκείνα τα οποία αποκτήσαμε. Τι αποκτήσαμε? Τη γνώση του Θεού. Τα δωρήματα του Θεού. Φόβος δε και πόθος είναι οι δύο πόλοι που στρέφεται εκεί ο άξονας της ευσεβίας. Είναι γνωστό ότι ο φόβος απομακρύνει. Κάτι που φοβούμεθα θέλουμε να σταθούμε μακριά του. Ο πόθος είναι κάτι που ελκύει. Έτσι έχουμε αυτά τα αντίθετα των φόβων και των πόθων, αλλά εις αυτόν τον άξονα με τους πόλους φόβος Θεού και πόθος, όπως σας είπα, κινείται ο άξονας της ευσεβίας. Ο πιστός άνθρωπος έχει τον φόβον και ταυτόχρονα έχει και τον πόθον. Και ο φόβος του Θεού διαποτίζει όλο το είναι του ευσεβούς ανθρώπου. Την αγιότητα ο άνθρωπος την εργάζεται μέσα εις τον χώρο του φόβου του Θεού. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, να γίνεις άγιος εάν μέσα σου δεν έχει εγκαθιδρυθεί ο φόβος του Θεού. Την αγιότητα λοιπόν εκεί την εργαζόμεθα, εις αυτόν τον χώρο, επιμένω. Δικαιολογημένα λοιπόν ο Όσιος Πατήρ Ιωάννης ο Κολοβός μας λέγει ότι η ταπεινοφροσύνη και ο φόβος του Θεού είναι πάνω από όλες τις αρετές. Ήτανε πολύτιμο αυτό που μας είπε και εύχομαι να το έχουμε κατανοήσει και να το εφαρμόσουμε.